Ένας πολύ εύκολος τρόπος να πολλαπλασιάσουμε ένα δέντρο ή ένα θάμνο είναι οι εναέριες καταβολάδες. Πάμε να δούμε τι είναι και πώς γίνονται. Στις κλασικές καταβολάδες γυρίζουμε ένα πλαϊνό κλαδί και ένα μέρος του το θάβουμε στο χώμα. Όταν ριζοβολήσει, το κόβουμε από το μητρικό φυτό και γίνεται ανεξάρτητο. Στις εναέριες καταβολάδες, αντί να βάλουμε το κλαδί στο χώμα, βάζουμε το χώμα στο κλαδί. Η τεχνική συνίσταται στην τοποθέτηση υγρού χώματος γύρω από ένα βλαστό στο σημείο που θέλουμε να ριζοβολήσει. Γίνεται συνήθως σε φυτά που δεν σχηματίζουν παραφυάδες και οι βλαστοί τους δεν είναι ευλίγιστοι για να στραφούν προς τη γη. Επίσης, γίνεται σε φυτά τα οποία ριζοβολούν εύκολα. Τέτοια είναι η ελιά, η σικιά, η λεμονιά, η καμέλια, η γαρδένια και πολλά ακόμη. Η καλύτερη εποχή για να κάνει κάποιος μια εναέρια καταβολάδα είναι η άνοιξη. Την εποχή αυτή τα φυτά βρίσκονται σε πλήρη δραστηριότητα. Επίσης, μπορεί να γίνει ακόμα και το φθινόπωρο. Η τεχνική για να γίνει η εναέρια καταβολάδα είναι ο τραυματισμός του κλαδιού στο σημείο που θέλουμε να εκτυχθούν οι ρίζες του. Κάνουμε δύο σχισμές μερικών εκατοστών και βάθος μέχρι το ξύλο αφαιρώντας το φλοιό. Ο τραυματισμός αυτός προάγει τη δημιουργία ριζών. Αυτό συμβαίνει γιατί μετά τον τραυματισμό διακόπτεται η καθοδική κίνηση των υδατάνθρακων και γίνεται φυσική συγκέντρωση των αυξηνών στο σημείο τραυματισμού. Επίσης, οι τραυματισμένοι ιστοί παράγουν εθυλένιο που προάγει τη δημιουργία τυχαίων ριζών. Για να πετύχει ένα αέρια καταβολάδα, πρέπει να μην επιτρέψουμε στο φυτό να επουλώσει το τραύμα, αλλά να το ξεγελάσουμε και να το κάνουμε να παράξει ρίζες από αυτό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε τρία πράγματα. Ο βακτήλιος να είναι μεγαλύτερος από τη διάμετρο του κλαδιού. Όταν αφαιρέσουμε το δακτύλιο, ξύνουμε ελαφρά το ξύλο ώστε να αφαιρέσουμε και τα πρασινοπά υπολείμματα του φλοιού που ονομάζεται κάμβιο. Το κάμβιο, αν δεν το αφαιρέσουμε σε συνδυασμό με ένα μικρό δακτύλιο, θα επουλώσει την πληγή και δεν θα αναπτύξει ρίζες στο φυτό σε αυτό το σημείο. Διατηρούμε υγρό το χώμα γύρω από την πληγή για να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων ριζών. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα τη διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι να διαλέξουμε το κλαδί που θα γίνει το μελλοντικό φυτό. Κάνουμε δύο τομές απομακρύνοντας το φλοιό. Ξύνουμε και αφαιρούμε τα πράσινα υπολείμματα του καμβίου. Τοποθετούμε υγρό χώμα γύρω από την πληγή. Η συγκράτηση του χώματος γίνεται με πολλούς τρόπους. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ παλιά πλαστικά γλαστράκια. Μπορείτε να βάλετε αλουμινόχαρτο, πλαστική σακούλα ή αυτά τα ειδικά πλαστικά. Αν θέλουμε στην τομή, μπορούμε να βάλουμε και ορμόνη ριζοβολίας, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Στεγανοποιούμε και σταθεροποιούμε το χώμα. Ποτίζουμε τακτικά, ίσως με τη βοήθεια μιας σύριγγας. Ελέγχουμε για την πρόοδο των ριζών. Σε 6 με 10 εβδομάδες, όταν εκτυχθούν πολλές ρίζες, κόβουμε το κλαδί και το αφαιρούμε από το μητρικό φυτό. Αν έχει πολλά φύλλα, αφαιρούμε μερικά ώστε να μειώσουμε τις απώλειες του νερού από τα φύλλα, μιας και το νέο ριζικό σύστημα δεν μπορεί να μεταφέρει ακόμα μεγάλες ποσότητες νερού. Και τέλος, το φυτεύουμε σε μια γλάστρα ή στο χώμα. Η εναέρια καταβολάδα επιτρέπει τη δημιουργία νέων φυτών από πολύ μεγάλα μέρη δέντρων σε σχέση με άλλους τρόπους πολλαπλασιασμού. Ελπίζω οι πληροφορίες που σας έδωσα να σας φανούν χρήσιμες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για τους πολλαπλασιασμούς, έχω αφήσει την περιγραφή του βίντεο links με τα καλύτερα βιβλία. Δοκιμάστε αυτή την τεχνική και πολλαπλασιάστε τα φυτά σας. Καλή επιτυχία!